Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Να ξεκινήσουμε από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη Σάμο, κοντά σε δύσβατο σημείο, στο ακροτήρι Πράσο, και εξακολουθεί να είναι υπό μερικό έλεγχο. Και οι καιρικές συνθήκες όμως δεν ευνοούν, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχερεύουν το έργο των πυροσβεστών. Για να δούμε όμως πώς έχει αυτή την ώρα η κατάσταση, ο συνάδελφος Χάρης Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει σχετικά. Χάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα από την Σάμο. Να σας πω λοιπόν ότι αυτό το οποίο έχει αλλάξει μέχρι στιγμής είναι ότι υπάρχουν αναζωπηρώσεις. Μία ξαφνική αναζωπήρωση πριν από κανένα δεκάλεπτο δημιούργησε έτσι λίγο ένταση στους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή. Ωστόσο όμως είναι πανέτοιμη και ο άνεμος, οι άνεμοι μάλλον φυσούν βορειοδυτικά, πηγαίνουν δηλαδή προς τα Καμένα και προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα να αντιμετωπίζουν. Πιστεύουμε όμως ότι αν υπάρξει οποιαδήποτε στροφή ή αλλαγή της φοράς των ανέμων, τότε θα πρέπει τους προβληματίσει πάρα πολύ το ενδεχόμενο αυτό, διότι θα κατευθυνθεί η φωτιά προς το μοναστήρι. Να υπενθυμίσω ότι χθες το βράδυ έδωσαν την μεγάλη μάχη όλες οι επίγειες δυνάμεις και οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ μαζί με τον υπαρχηγό που βρέθηκαν στην Σάμο για να μπορέσουν να την καθίσουν, που λέμε, την φωτιά, για να αρχίσουν τις ρήψεις το πρωί το αεροπλάνο και το ελικόπτερο. Ωστόσο είναι πολύ δύσβατη, όπως είπατε, η περιοχή και τα προβλήματα παραμένουν. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα του πρόχειρου απολογισμού που έχει γίνει μέχρι στιγμής, είναι 600 στρέμματα δασικής έκτασης σε μια περίμετρο περίπου των 1.500 μέτρων. Υπάρχουν όμως και πολλά κενά από αυτά τα οποία δεν κάηκαν. Να υπενθυμίσουμε ότι είχαν βρεθεί δύο μετανάστες, δύο οικονομικοί πρόσφυγες την πρώτη μέρα, που από ό,τι φαίνεται και σύμφωνα με δήλωσή τους είχαν ανάψει κάποια φωτιά για να ζεσταθούν. Στη συνέχεια όμως αυτοί την έσβησαν, αλλά από ό,τι φαίνεται μπορεί να είναι και η αιτία που προκλήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο. Το διερευνά από ό,τι μαθαίνουμε το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω, Χάρη, γιατί μας είχε έρθει κάποια στιγμή η πληροφορία ότι το μοναστήρι που βρίσκεται στην περιοχή έχει για προληπτικούς λόγους προς το παρόν εκενωθεί, όπως και απομακρυνθεί οι πολύτιμα αντικείμενα και οι εικόνες που βρίσκονται μέσα σε αυτό. Ισχύει μια τέτοια πληροφορία? Ακούστε πως έχει πληροφορία. Ο Αηγιανάκης είναι ένα πέτρινο εκκλησάκι το οποίο βρίσκεται κάτω στην δύσβατη περιοχή, στο ακροτήριο, κοντά στο ακροτήριο Πράσο. Ο Αηγιανάκης λοιπόν είχε κάποιες εικόνες μέσα όπου χρειάστηκε να πάνε να τις πάρουν. Από εκεί πέρασε η φωτιά. Το τι ζημιά έχει κάνει στον Αηγιανάκη δεν μπορούμε να το ξέρουμε, γιατί δεν μπορεί να πλησιάσει κανείς. Ωστόσο, να πω λοιπόν ότι οι εικόνες από εκεί έχουν μεταφερθεί στο μοναστήρι. Τώρα για την εκένωση του μοναστηρίου, να πω λοιπόν ότι δεν έγινε ποτέ, απλώς υπήρχαν κάποια παιδιά τα οποία βοηθούσαν στο μοναστήρι από τις κατασκηνώσεις της Μητροπόλεως, τα οποία για λόγους προληπτικούς είπαν να μην παραμείνουν στο σημείο, διότι φοβόντουσαν ακόμα για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Άρα λοιπόν αυτή είναι η πραγματικότητα που σας δίνω τώρα. Το μόνο γεγονός που ακόμα ελέγχεται είναι, επειδή έχει βρεθεί κι άλλος ένας οικονομικός μετανάστης, ελέγχεται η πληροφορία που λέει ότι υπήρχε μια γυναίκα μαζί με κάποιο παιδί που ήταν στην περιοχή και μάλιστα δεν ξέρω αν δηλώνει και σύζυγος ο μετανάστης που έχει βρεθεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η ελληνική ομάδα διάσωσης είχε αρκετή δουλειά για να ελέγξει και αυτή την πληροφορία. Μάλιστα. Χάρη, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν για οποιαδήποτε βεβαίως εξέλιξη όσο αφορά την πυρκαγιά στη Σάμο. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να μας τη μεταδώσεις. Να αλλάξουμε εμείς σελίδα. 2.000 εκπαιδευτικοί, τεχνικών αλλά και επαγγελματικών λυκείων μπαίνουν σε διαθεσιμότητα και την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αντιδράσεις ενάντια στην κυβερνητική πολιτική. Η ΟΛΜΕ πραγματοποίησε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι καθηγητές της ΕΛΜΕ πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης.
Με συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας απαντούν οι εκπαιδευτικοί, πρώτη ημέρα της εφαρμογής του μέτρου της διαθεσιμότητας για 2.000 υπαλλήλους στον τομέα της υγείας. Στην Αθήνα, μέλη της ΟΛΜΕ συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη οι καθηγητές πραγματοποίησαν ειδική εκδήλωση στο Επαγγελματικό Λύκειο της Σταυρούπολης. Αυτοί που θα τεθούν στο καθεστώς της διαθεσιμότητας από την σημερινή ημέρα είναι 2.000 καθηγητές τεχνικών ειδικοτήτων που καταργήθηκαν από τα επαγγελματικά και τεχνικά λύκεια. Από τις οργανικές θέσεις, οι οποίες θα χαθούν οριστικά, 388 θα αφορούν την ειδικότητα της νοσηλευτικής, 335 της βρεφονηπιοκομείας και 211 της αισθητικής. Με την κατάργηση των παρεχόμενων ειδικοτήτων, 50 κλάδοι ειδικοτήτων εκπαιδευτικών καταργούνται. Σύμφωνα με όσα έχει διεμηνήσει η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, πάνω από τους μισούς εκπαιδευτικούς θα απορροφηθούν σε δομές και υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας. Θα τους ακολουθήσουν οι σχολικοί φύλακες, όπου σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου. Στις 23 Σεπτεμβρίου μπαίνουν στη διαθεσιμότητα οι δημοτικοί αστυνομικοί, ενώ εξαιρούνται 303 σχολικοί φύλακες και 96 δημοτικοί αστυνομικοί ως τρίτεκνοι. Στο μεταξύ, συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Μεταρρύθμισης Αξιολόγησης Δομών, προκειμένου να συζητηθεί το σχέδιο για την κινητικότητα των υπαλλήλων μεταξύ των Υπουργείων και Φορέων του Δημοσίου. Το όργανο θα εξετάσει τα δεδομένα ελλείψεων υπαλλήλων, αλλά και τις περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται υπεράριθμοι υπάλληλοι σε υπηρεσίες και σκοπός θα είναι να συντονίσει τη μετακίνηση των υπεράριθμων στις κενές θέσεις. Μπαίνουν πλέον στο στόχαστρο όλοι οι υπάλληλοι που βρέθηκαν με μία θέση στο δημόσιο μετά από διαγωνισμό, όμως όχι μέσω διαγωνισμού που προκήρυξε η ανεξάρτητη αρχή, αλλά μέσω διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από κάποιον φορέα. Κινδυνεύουν δηλαδή άμεσα περίπου 70.000 υπάλληλοι ΟΤΑ, πανεπιστημίων και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου. Ειδικό σήμα στα εστιατόρια και τις επιχειρήσεις εστίασης που θα ενσωματώσουν στις τιμές τη μείωση του ΦΠΑ θα απονέμουν οι οργανώσεις των επιχειρήσεων, όπως συμφωνήθηκε στη συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης με τη ΓΕΣΕΒΕ, τους εστιατόρες αλλά και το ΣΕΤΕ. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν τιμοκαταλόγους με το παλιό και το νέο ΦΠΑ. Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υιοθετηθεί η πρόταση του ΣΕΤΕ για κλείσιμο εντός 24ωρου των επιχειρήσεων που δεν κόβουν αποδείξεις. Κίνητρα για να περάσει στον καταναλωτή η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση εξετάζει η κυβέρνηση σε συνεργασία με τη ΓΕΣΕΒΕ. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε η χορήγηση ειδικού σήματος στα εστιατόρια και τις επιχειρήσεις που θα μετακυλήσουν στις τιμές τη μείωση του ΦΠΑ. Ουσιαστικά πρόκειται για την εφαρμογή του γαλλικού μοντέλου, σύμφωνα με το οποίο οι οργανώσεις των επιχειρήσεων θα απονέμουν στα μέλη τους που ενδιαφέρονται να μετάσχουν στο σύστημα ειδικό σήμα που θα βεβαιώνει ότι πέρασαν στις τιμές τη μείωση του ΦΠΑ. Διαφορετικό θα είναι το σήμα που θα χορηγείται για όσες επιχειρήσεις μετακυλήσουν μερικώ στη μείωση. Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες που θα αποφασίσουν να συμμετάσχουν στο νέο σύστημα θα υπογράφουν σχετική συμφωνία και θα προσκομίζουν στις κατατόπους οργανώσεις στοιχεία από την ταμιακή μηχανή που θα αποδεικνύουν το επίπεδο των τιμών με το σημερινό υψηλό ΦΠΑ. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν τιμοκαταλόγους με τον παλιό και το νέο ΦΠΑ. Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων Χάρης Θεοχάρης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υιοθετηθεί η πρόταση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων για κλείσιμο εντός 24ωρου των επιχειρήσεων που δεν κόβουν αποδείξεις. Σε κάθε περίπτωση, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν τις επόμενες ημέρες, οπότε και θα υπογραφεί η σχετική συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και τους φορείς. Από την πλευρά του Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστης Χατζηδάκης, ζήτησε να δείξουν όλοι την απαιτούμενη εθνική και κοινωνική ευθύνη, ώστε το μέτρο της μείωσης του ΦΠΑ να μονιμοποιηθεί. Μάλιστα, σύμφωνα με τον κύριο Χατζηδάκη, θα ακολουθήσει διαφημιστική εκστρατεία, ώστε να ευαισθητοποιηθούν όλοι οι επαγγελματίες να εκδίδουν αποδείξεις και οι καταναλωτές από την πλευρά τους να ζητούν και να καταγγέλουν τις περιπτώσεις όπου αυτό δεν γίνεται. Αναφερόμενο στο θέμα της έκδοσης αποδείξεων, ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων ανακοίνωσε ότι μελετάται πλέγμα ποινών και κινήτρων προκειμένου να κόβονται αποδείξεις και να μειωθεί η φοροδιαφυγή στον κλάδο που, όπως είπε, είναι υψηλή. Δεν απέκλεισε ακόμη και το ενδεχόμενο λουκέτο στις επιχειρήσεις που δεν κόβουν αποδείξεις, ενώ τόνισε ότι μόνο αν εμφανιστεί ο τζίρος που είναι αφανής, η μείωση του ΦΠΑ θα αντισταθμιστεί από την αύξηση των δηλωθέντων εισοδημάτων. Τη μονιμότητα του μέτρου μείωσης του ΦΠΑ υποστήριξε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, καθώς, όπως είπε, αυτήν την περίοδο κλείνουν οι συμφωνίες για τα τουριστικά πακέτα του 2014 και τάχθηκε και υπέρ του λουκέτου για φοροδιαφυγή που αποτελεί, όπως είπε, πρόταση του Συνδέσμου. Με συλλαλητήρια αύριο Τρίτη υποδέχονται οι εμποροϊπάλληλοι και ενώσεις αυτοαποσχολούμενων το νομοσχέδιο που εισάγεται για ψήφιση στη Βουλή για την απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές. Η Όλγα Νίκου θα μας ενημερώσει σχετικά. Όλγα, καλησπέρα. Στην Αθήνα, λοιπόν, συγκέντρωση διαμαρτυρίας διοργανώνεται για τις 7 το απόγευμα στην Ομόνια, ενώ στη Θεσσαλονίκη ανάλογη κινητοποίηση θα γίνει στις 8 το απόγευμα στη Συμβολή των Οδών Τσιμισκή και Αριστοτέλους. Οι εργαζόμενοι, όπως αναφέρουν οι σχετικές ανακοινώσεις, λένε όχι στην κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας, υπερασπίζονται
ψηφίζονται την Κυριακή ως υποχρεωτική αργία για όλα τα καταστήματα, ζητούν εθνικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων που δεν θα ξεπερνά τις 48 ώρες τη βδομάδα, με 3 απογεύματα κλειστά τα μαγαζιά και με σταθερό ωράριο. Στο θέμα της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές, η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου απαντά με το βρετανικής εμπνεύσεως μοντέλο εκστρατείας Keep Sunday Special. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την εκστρατεία, υπάρχουν 5 λόγοι για τους οποίους τα καταστήματα θα πρέπει να μένουν ανοιχτά τις Κυριακές. Προστασία των οικογενειακών σχέσεων, διάσωση τοπικών αγορών, διατήρηση τοπικών κοινωνιών, σεβασμός στη θρησκευτική πίστη και ανάπαυση. Η Συνομοσπονδία καλεί όλους τους βουλευτές του πρώτου θερινού τμήματος της Βουλής να καταψηφίσουν το άρθρο 16 του αγορονομικού κώδικα, τονίζοντας ότι οι 52 Κυριακές δεν είναι μνημονιακό προαπαιτούμενο. Όλγα. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Όλγα. Τώρα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας συναντήθηκε το μεσημέρι ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να τον ενημερώσει για όλες τις δράσεις του Υπουργείου, αλλά κυρίως για το πρόγραμμα κινητικότητα στο δημόσιο. Μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και εν ώψη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Διοικητικής Μεταρρύθμισης την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης πρέπει να επιβλέπει τη συνολική μεταρρύθμιση στο δημόσιο, αλλά χρειάζεται συνδρομή όλων των υπουργών για να επιτευχθούν οι ποιοτικοί αλλά και ποσοτικοί στόχοι. Και να περάσουμε στα ευρήματα νέας δημοσκόπησης της ΠΑΡΣ για λογαριασμό της εφημερίδας των συντακτών, η οποία δίνει προβάδισμα 2 ποσοστιαίων μονάδων στο ΣΥΡΙΖΑ έναντι της Νέας Δημοκρατίας. Η Χρυσή Αυγή παραμένει τρίτο κόμμα, ενώ πτώσεις στα ποσοστά τους εμφανίζουν ΠΑΣΟΚ και ΔΙΜΑΡ. Στην πρόθεση ψήφου, με αναγωγή επί των έγκυρων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 21,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 23,5%, η Χρυσή Αυγή 14,5% και ακολουθούν ΠΑΣΟΚ με 7,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με 6,5%, Ανεξάρτητοι Έλληνες με 4,5% και Δημοκρατική Αριστερά με ποσοστό 3,5%. Μετά την αιματηρή συμπλοκή στο Σούλιο, όπου σκοτώθηκε ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Μαριάν Κόλε, οι άνδρες της Ελλάς συνεχίζουν το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του καταζητούμενου Αλβανού δραπέτη Ηλίρ Κούπα. Οι αρχές έχουν αισθήσει παντού μπλόκα στις γύρω περιοχές για τον εντοπισμό του. Για να δούμε αν υπάρχει κάτι νεότερο, ο Βασίλης Λούπας θα μας ενημερώσει. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Όλγα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στην Ήπειρο και συγκεκριμένα σε Θεσποτία και Ιωάννα για τον εντοπισμό του δραπέτη των φυλακών Τρικάλων Ηλίρ Κούπα, ο οποίος τράπηκε σε φυγή, όπως προανέφερες, όταν αστυνομικοί σκότωσαν χθες τα ξημερώματα μετά από συμπλοκή τον συνεργό του Μαριάν Κόλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κούπα, ο οποίος φέρεται να είναι τραυματισμένος μετά την ένοπλη συμπλοκή με τους αστυνομικούς, έχει βρει προσωρινά καταφύγιο σε κάποιο δίσβατο σημείο της περιοχής. Στο σημείο της συμπλοκής οι αστυνομικοί βρήκαν πεταμένο το αλεξίσωρο γυλαίκο του και έναν σάκο με τρόφιμα. Επίσης, θα πρέπει όλα να πούμε πως έχουν στηθεί μπλόκα σε 2 τουλάχιστον δρόμους που οδηγούν προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα, καθώς εκτιμάται πως ο δραπέτης, παρά το γεγονός πως είναι τραυματίας, θα επιχειρήσει να διαφύγει στην πατρίδα του. Επίσης, όλα θα πρέπει να πούμε πως στο νοσοκομείο Ιωαννίνων παραμένει η νοσηλεία ο 26χρονος αστυνομικός της ΕΚΑΜ, που κατάγεται από τη Λάρισα και τραυματίστηκε στο πόδι όταν άνοιξε πυρ κατά των αστυνομικών ο Μαριάν Κόλα. Είναι καλά στην υγεία του από ό,τι μαθαίνουμε και όλα πήγαν καλά με την επέμβαση στην οποία υπευλήθη χθες. Να σε ευχαριστήσουμε, Βασίλη, πάρα πολύ. Εμείς να πούμε ότι σε δηλώσεις του ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, Νίκος Δένδιας, εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος μετά τη χθεσινή επιχείρηση. Απέδωσε ωστόσο την απόδραση των κρατουμένων στην εκρηκτική, όπως είπε, κατάσταση που επικρατεί στο σοφρονιστικό σύστημα της χώρας. Να παρακολουθήσουμε τη σχετική δήλωση. Είναι όμως μια κατάσταση, ξαναλέω, εκρηκτική, η οποία πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί. Είναι ευτυχή συγκυρία που ο νέος Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Χαράλαμπος Αθανασίου, είναι ένας άνθρωπος με μακρά θητεία στον χώρο της δικαιοσύνης και με απόλυτη γνώση των τεράστιων προβλημάτων του σοφρονιστικού συστήματος. Διατυπώνω την πεποίθησή μου ότι ο κύριος Αθανασίου θα αντιμετωπίσει τα τεράστια αυτά προβλήματα, τα οποία, ξαναλέω, κινδυνεύουν να δυναμητήσουν συνολικά, μαζί και με άλλους παράγοντες, την ένομη τάξη στη χώρα.
την καταδίκη των τριών εκ των τεσσάρων στελεχών της Μαρφίν για τον θάνατο των τριών υπαλλήλων και τον τραυματισμό άλλων 21 μετά τον εμπρισμό στα υποκαταστήματα της σταδίου κατά τη διάρκεια επεισοδίων το Μάιο του 2010, αποφάσισε το δικαστήριο. Μετά από πολυήμερη διαδικασία, με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως, οι τρεις κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης, οι δύο 22 ετών και η τρίτη υπάλληλος 5 ετών και 1 μήνα. Ωστόσο, αν και οι ποινές που επέβαλε ήταν βαρύτατες για τα τρία στελέχη της τράπεζας, δεν θα περάσουν το κατόφλι των φυλακών. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους τρεις καταδικαστέντες, ενώ έδωσε αναστέλουσα δύναμη στην έφεση, θέτοντας όμως όρο για τους δύο πρώτους κατηγορούμενους την καταβολή εντός 40 ημερών χρηματικής εγγύησης 30.000 ευρώ. Τώρα στη δημοσιότητα δόθηκε μέσω της Διάβγειας η δημόσια πρόσκληση για την πρόσληψη προσωπικού στη δημόσια τηλεόραση. Ο Σάκης Ιωαννίδης είναι κοντά μας και έχει τις λεπτομέρειες. Θα μας ενημερώσει. Σάκη. Λοιπόν, Όλγα, η προκήρυξη αφορά όντως σε 589 θέσεις. Επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες που ήθελαν κάτι τέτοιο. Είναι η πρώτη φάση της προκήρυξης, όπως αναφέρει. Οι υπόλοιπες θέσεις μέχρι τις 2.000, λέει η προκήρυξη, ότι θα πληρωθούν εφόσον οι εργαζόμενοι ελευθερώσουν τις εγκαταστάσεις της Αγίας Παρασκευής και της Θεσσαλονίκης της Λεωφόρου Στρατού. Οι αιτήσεις καλούνται να γίνουν μέχρι τις 2 Αυγούστου, μέχρι τις 2 το μεσημέρι ηλεκτρονικά, και από τη σταχυολόγηση την οποία τώρα έχουμε κάνει προβλέπει 37 θέσεις εργαζομένων στη Θεσσαλονίκη για την R3 ή για τη δημιουργία του μάλλον μικρού κλιμακίου της ΕΡΤΡΙΑ, 12 θέσεις εξ αυτών θα είναι δημοσιογράφων και μόνο 2 ραδιοφώνου. Ενώ στην περιφέρεια γενικότερα βλέπουμε ότι έχουμε μόνο 4 θέσεις δημοσιογράφων σε Πάτρα, Ηράκλειο, Μυτιλίνη και Ιωάννινα. Δεν υπάρχει δηλαδή η φωνή είτε τηλεοπτικά είτε ραδιοφωνικά στην Βόρεια Ελλάδα κυρίως. Σύμφωνα με την προκήρυξη θα υπογραφούν ατομικές συμβάσεις εργασίας σε συμφωνία με τον διαχειριστή. Και βεβαίως ένα ερώτημα που τίθεται τώρα, Σάκη, είναι κατά πόσο ο αριθμός αυτών των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί, αν μπορούν να στελεχώσουν επαρκώς την νέα δημόσια τηλεόραση και να βγάλουν ένα αξιοπρεπές πρόγραμμα. Όταν μιλάμε ότι 2.500 υπάλληλοι βγάζανε ένα πρόγραμμα, δεν μπορεί το 1/5 να μπορέσει να βγάλει το ίδιο αξιοπρεπώς. Είναι προφανές ότι το πρόγραμμα δεν θα είναι το ίδιο, δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν πριν. Μένει να το δούμε αυτό. Επίσης να πούμε ότι οι απολυμμένοι της ΕΡΤ θα πάρουν μια πρημοδότηση 200 μορίων στην αίτησή τους. Δεν αποκλείεται δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι στην αγορά, όπως λέμε, ένας συνάδελφος απ' έξω, να κάνει την αίτησή του. Είναι 200 τα μόρια λοιπόν, εφόσον έχει κάποιος 2 συνεχόμενα χρόνια προϋπηρεσίας στην ΕΡΤ. Αυτά είναι πάνω κάτω τα στοιχεία της προκήρυξης. Είναι μια προκήρυξη η οποία δόθηκε, την πήραμε στα χέρια μας πριν από λίγο, λίγη ώρα. Δεν είχαμε το χρόνο βέβαια να την επεξεργαστούμε. Όσο την επεξεργαζόμαστε, βρίσκουμε κάποια κενά, τουλάχιστον εμείς οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ. Όπως επίσης ένα ακόμα κενό, το οποίο θα ήθελα να το τονίσουμε, είναι ότι η Βόρεια Ελλάδα, όπως είπες και εσύ, σαφώς αυτή τη στιγμή υποβαθμίζεται. Δεν θα υπάρχει τρίτο κανάλι, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Θα υπάρχει, σε πρώτη φάση βεβαίως, θα υπάρχει ένα κανάλι κεντρικό που θα εκπέμπει πρόγραμμα στις τρεις συχνότητες. Αυτό καταλαβαίνουμε. Έτσι φαίνεται, και φαίνεται ότι η ΕΡΤΡΙΑ θα έχει τη λειτουργία ενός ανταποκριτικού γραφείου, αν θέλεις, ή μικρού καναλιού, το οποίο θα κληθεί να αντικαταστήσει και τα νέα της Βόρειας Ελλάδας γενικότερα, δηλαδή τους συναδέλφους δημοσιογράφους και τις ειδήσεις που μεταδίδονταν από τους κατατόπους σταθμούς της ΕΡΤ, στη Θράκη, στην Κοζάνη, στη Φλόρινα, που είχαμε πάρα πολλές ειδήσεις. Φαίνεται γενικότερα ότι το σχήμα είναι πάρα πολύ μικρό και σίγουρα δεν θα έχει την ίδια ποιότητα. Και άρα ουσιαστικά η προκήρυξη αυτή, Σάκη, μπορούμε να πούμε ότι δεν ικανοποιεί και απόλυτα την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας όσον αφορά την εκπομπή των τριών συχνοτήτων να εκπέμπουν κανονικά πρόγραμμα. Από τη στιγμή που επιλέγει η κυβέρνηση με τα λίγα αυτά άτομα να εκπέμψει πρόγραμμα με κεντρικό κανάλι στην Αθήνα και να εκπέμπονται βέβαια από τις τρεις συχνότητες, αλλά νομίζω ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ήταν κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που πάει τώρα να εφαρμόσει και η κυβέρνηση. Και αυτό που δεν γνωρίζουμε επίσης, παρόλο που η προκήρυξη αναφέρει ότι
θα κρατηθούν οι αιτήσεις όσων κάνουν για αργότερα, δηλαδή για να συμπληρωθούν οι θέσεις των 2.000 ατόμων, δεν γνωρίζουμε πώς αυτές θα κατανεμηθούν. Δεν υπάρχει δηλαδή, όπως υπάρχει για τους 589, σχετικός πίνακας όπου αναφέρονται οι θέσεις, οι ειδικότητες και ο τόπος προέλευσης. Δεν υπάρχει για τους υπόλοιπους μέχρι να οριστούν οι 2.000, οπότε δεν ξέρουμε και το μέλλον. Μα και αυτή, Σάκη μου, η ασάφεια όλο αυτό το χρονικό διάστημα και οι μη απαντήσεις στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων μας οδήγησαν σε αυτή τη θέση. Που δεν και αντικατοπτρίζονται και στην προκήρυξη ότι πάλι δεν υπάρχουν σαφείς απαντήσεις. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά εμείς, να περάσουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Τις σημαντικότερες ειδήσεις θα μας τις μεταφέρει τώρα η Μπέλα Θεριού. Μπέλα, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε από το σεισμό στην Κίνα που άφησε βεβαίως δεκάδες νεκρούς αλλά και τραυματίες. 75 λοιπόν είναι οι νεκροί μέχρι στιγμής και πάνω από 400 τραυματίες από το σεισμό των 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Κίνα. Σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειωθούν στην περιοχή, οι οποίες μάλιστα θα δυσχεράνουν το έργο διάσωσης και ίσως προκαλέσουν και κατολισθήσεις. Εκατοντάδες ήταν και οι μετασεισμικές δονήσεις. Το Μεξικό τώρα πλήττουν σφοδρές πλημμύρες. Καταστροφικές λοιπόν πλημμύρες πλήττουν το βόρειο Μεξικό. Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Άνθρωποι και περιουσίες βρίσκονται στο έλεος των ορμητικών χυμάρων. Δραματικές είναι οι επιχειρήσεις διάσωσης ανθρώπων που εγκλωβίστηκαν σε απροσπέλαστους αυτοκινητοδρόμους. Ενώ ακόμη και τα αεροδρόμια θυμίζουν πισίνες. Στην Ιταλία τώρα παρέλυσαν τα νοσοκομεία, απεργούν οι γιατροί. Η συμμετοχή λοιπόν των γιατρών στην απεργία έφτασε στο 90%. 115.000 γιατροί και 20.000 διευθυντικά στελέχη, διοικητικοί υπάλληλοι και τεχνικοί του Ιταλικού Δημόσιου Συστήματος Υγείας κατέβηκαν σε τετράωρη απεργία για να διαμαρτυρηθούν για τις βαριές περικοπές, την αύξηση και την εντατικοποίηση των ωραρίων εργασίας, τον μπλοκάρισμα των συλλογικών συμβάσεων και την ελλειπή ασφάλιση. Σύμφωνα με τα συνδικάτα, ακυρώθηκαν 500.000 επισκέψεις και 30.000 εγχειρήσεις. Σύμφωνα με το μεγαλύτερο Ιταλικό Συνδικάτο, οι διαδοχικές περικοπές έχουν θέσει σε κίνδυνο τις θέσεις εργασίας 10.000 γιατρών που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Ανασχηματισμός τώρα στην Πορτογαλία. Ο Πρωθυπουργός της χώρας επιβεβαίωσε σήμερα την πρόθεσή του να προχωρήσει στο διορισμό του Πάουλου Πόρτας, αρχηγού του μικρού κόμματος που στηρίζει την κυβέρνησή του, ως αντιπροέδρου της κυβέρνησης και να συντονίζει τις διαπραγματεύσεις της Λισαβόνας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Πέδρο Πάσος Κοέλιου δήλωσε ότι πρέπει να γίνει επίσημα το αίτημα ανασχηματισμού στον πρόεδρο της χώρας, Καβάκο Ντα Σίλβα. Ο Πόρτας, θα πούμε ότι αυτή τη στιγμή κατέχει τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας. Χθες ο πρόεδρος της Πορτογαλίας απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα παραμείνει μέχρι το τέλος της θητείας της, επιχειρώντας να αποφορτήσει με αυτόν τον τρόπο την πολιτική κρίση που άρχισε πριν από 2 εβδομάδες με αφορμή τα σκληρά μέτρα λιτότητας του μνημονίου. Και να κλείσουμε με ένα ευχάριστο θέμα. Με αγωνία περιμένουν οι Βρετανοί τώρα τον ερχομό του βασιλικού μωρού. Έτσι είναι. Στο μευτήριο βρίσκεται λοιπόν η Κέιτ Μίτλετον. Έρχεται το βασιλικό μωρό. Η δούκισσα του Κέμπριτζ εισήχθη το πρωί στις 6 το πρωί στο νοσοκομείο Σεντ Μέρις του Λονδίνου. Θα φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί, το τρίτο στη σειρά διαδοχής του Βρετανικού θρόνου. Το ζεύγος δεν θέλησε να μάθει το φίλο του παιδιού. Τα στοιχήματα πάντως δείχνουν κορίτσι. Συνωστισμός επικρατεί έξω από το νοσοκομείο. Η Βρετανία ετοιμάζεται να γιορτάσει το χαρμόσυνο γεγονός με κανονιοδολισμούς. Η βρετανική σημαία θα υψωθεί σε όλα τα δημόσια κτίρια. Ενώ το όνομα του μικρού αναμένεται να ανακοινωθεί ύστερα από αρκετές ημέρες. Να ρίξουμε μια ματιά και στην πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις που τις θερμές ώρες της ημέρας κατά τόπους στα υπηρετικά θα πυκνώσουν, δίνοντας λίγες βροχές ή καταιγίδες σε ορεινές κυρίως περιοχές της δυτικής, κεντρικής και νότιας χώρας. Περιμένουμε για αύριο Τρίτη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς στην Βόρεια Ελλάδα, από 19 έως 34 στη δυτική και κεντρική Ελλάδα και από 20 έως 28 στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.